κλείσει την καριέρα σου, μεγάλες, δύσκολες, όμως το να δεις επικεφαλής στο κτίσιμο της ΑΕΚ από την αρχή είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση. Εντάξει, θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα δύο πράγματα. Μέχρι η πρώτη μου είναι ποδοσφαιριστής, άλλη είναι η δουλειά του ποδοσφαιριστή και άλλες είναι προκλήσεις που καλύτερα να αντιμετωπίσει. Τελείως διαφορετικό πράγμα είναι ο προπονητής. Ο ποδοσφαιριστής ίσως είναι και λίγο αμέτωχος στο τι γίνεται μέσα στην ομάδα. Σε εισαγωγικά το αμέτωχος, ο προπονητής πρέπει να είναι συμμέτωχος στα πάντα. Επομένως, όντως είναι η πιο δύσκολη πρόκληση και ίσως είναι και η πρώτη μεγάλη πρόκληση που έχω να αντιμετωπίσω. Σαν άνθρωπος γενικά δεν φοβάμαι τις προκλήσεις. Έχω μάθει να παλεύω τίμια, να παλεύω με τις αρχές μου και σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα, γιατί μην ξεχνάτε και ένας προσφαιριστής και ένας προπονητής είναι πάνω απ' όλα άνθρωποι. Έτσι, και λάθη θα κάνουν και τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Εγώ δεν λέω ότι έχω μόνο θετικά, σίγουρα έχω και αρνητικά. Από εκεί και πέρα όμως η όλη προσπάθεια που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ πέρα βασίζεται πάνω σε αυτό, ότι είμαστε τίμοι άνθρωποι, ξέρουμε τι είναι η ΑΕΚ, έχουμε δουλέψει για αυτή την ομάδα, έχουμε υδρώσει αυτή τη φανέλα. Όλοι όσοι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε πόστα κέρια μέσα στην ομάδα. Από εκεί και πέρα εμείς είμαστε αγαπημένοι, είμαστε μοιασμένοι. Αυτό θέλουμε να μεταδώσουμε και στην ομάδα. Θέλουμε να φτιάξουμε οικογένεια δηλαδή ποδοσφαιρική, με τα καλά της και τα κακά της. Από εκεί πέρα υπάρχει από πίσω μια ισχυρή διοίκηση. Υπάρχει ένας τεράστιος λαός από πίσω που στηρίζει αυτή την ομάδα. Σίγουρα και για αυτούς είναι πάρα πολύ δύσκολο και το κατανοώ να αντιληφθούν ότι η ομάδα είναι σιγά μαθητική. Πολλές φορές δεν σας κρύβω ότι και εμείς οι ίδιοι πέφτουμε στην παγίδα να σκεφτόμαστε την ομάδα στην Αρθατική. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας βγάζει εκτός στόχων. Στόχος αυτή τη στιγμή είναι πρώτος να βγούμε από την κατηγορία γρήγορα και πρώτη, και από εκεί και πέρα πάνω σε αυτό εδώ να χτίσουμε και ποδοσφαιριστές. Είναι ένας συνδυασμός λίγο δύσκολος, γιατί χτίζει την ομάδα την αρχή και τα συναισθήματα είναι περίεργα όλων, αλλά από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να ισορροπήσουμε πάνω σε αυτό. Είμαστε ήρεμοι, ξέρουμε τι κάνουμε, ξέρουμε τι θέλουμε, δεν έχουμε πανικό μέσα μας. Έχουμε δουλέψει και σε δυσκολότερες καταστάσεις ακόμα, τουλάχιστον η ομάδα αποκτά μια υγεία σε όλους τους τομείς και αυτό θέλω να το κρατήσουμε μέχρι τέλος. Η δικιά μου φιλοσοφία και η φιλοσοφία και του κ. Μπάγιου και του Νίκου Λιμπερόπουλου αλλά και του Πρόεδρου ταυτίζεται απόλυτα σε αυτά που θέλω.